γεωγραφικά αναλογίζεται ως ακριτική Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε όμως ότι είστε στο κέντρο της δικιάς μου καρδιάς. Γι' αυτό εξάλλου επέλεξα να είμαι και υποψήφιος μαζί σας τον Εύρο. Για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα. Σταθερά τον μοιρά μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία νικήτρια στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Θυμήθηκα και στην Ορεστιάδα ότι πάντα ξεκινώ τις προεκλογικές μου εκστρατείες εδώ από το Βόρειο Εύρο. Το έκανα και όταν ήμουν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το έκανα και στις εκλογές του 2019. Πάντα μου φαίνεται γούρι και τώρα γουρλίδες θα είστε και να πετύχουμε μια ακόμα μεγάλη νίκη. Είμαι εδώ όμως, φίλες και φίλοι, σήμερα για έναν ακόμα λόγο, πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά ιστορικά για την πατρίδα μας, το μόνο πώς ιστορικά για την Ευρώπη. Σήμερα το απόγευμα θα έχω την ευκαιρία, λίγο ολοκληρότερα από εδώ, να υπογράψω την επέκταση του φράχτη του Εύρου. Και να ξαναθυμηθούμε μαζί τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε εκείνο τον Μάρτιο του 2020, όταν η πατρίδα μας δέχτηκε μια υβριδική επίθεση με την εργαλειοποίηση δεκάδων χιλιάδων κατατρεγμένων ανθρώπων, οι οποίοι πιέστηκαν να διασχίσουν τα σύνορα, να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος. Εκείνη τη στιγμή υψώσαμε το ανάστημά μας, προστατεύσαμε τα σύνορα και κάναμε την πατρίδα μας πιο ασφαλή. Και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα από εσάς, γιατί ξέρω ότι σας είχαμε στο πλευρό μας εκείνες τις δύσκολες μέρες. Και τότε πήραμε τη μεγάλη απόφαση ότι χρειαζόμαστε ένα αποτρεπτικό εμπόδιο, ένα φράχτη, καθ' όλο το μήκος του Εύρου, προκειμένου να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα φυλάμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα σύνορά μας. Και αυτό το έργο μας το κάνουμε πράξη. Μπράβο. Δεν είναι όμως μόνο ο φράχτης, φίλες και φίλοι, είναι και οι συνολιοφύλακες οι οποίοι προσθέθηκαν στις δυνάμεις εδώ πέρα της ελληνικής αστυνομίας που επιτελούν αυτό το δύσκολο έργο. Είναι και όλα τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα οποία μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε αποτελεσματικά τα σύνορα της επικράτειάς μας. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά πολύ ενοχλημένος και χρησιμοποιώ μια ήπια λέξη από το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σήμερα οι οποίοι στην Ευρώπη δίνουν αγώνα ώστε το έργο αυτό να μην χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Ακριβώς αυτό έκανε και ο Θωμαδημούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ, προσυπογράφοντας σχετική τροπολογία κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Οι οποίοι μπορεί, ξέρετε, να αισθάνονται καλά να πίνουν τον εσπρέσο τους και να τρώνε τα κρουασόν τους στις πλατείες των Βρυξελών, ας έρθουν από εδώ πέρα να δούνε στον Εύρο τι σημαίνει να προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης. Και τότε ίσως αλλάξουν άποψη. Και αυτό το κάνουμε. Όπως άλλαξε άποψη συνολικά η Ευρώπη, εδώ και 3 χρόνια δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα να πείσουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική ως Ευρώπη αν δεν προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Στην αρχή ήμασταν λίγοι που προσφοράγαμε αυτή την άποψη. Κάποιοι, ξέρετε, ενδεχομένως αδολευόντουσαν και στην Ευρώπη με μια Ελλάδα ξέφραγκο αμπέλη, με ανοιχτά σύνορα που θα έπαιρνε ο καθένας και θα έβγαινε όπως ήθελε. Τους βόλευε ενδεχομένως κάποιους αυτό. Πείσαμε όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Φεβρουάριο πήραμε πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Και δηλώσαμε ως Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης πρέπει να αρχίζει από την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και μετά να δούμε θέματα όπως οι δευτερογενείς ροές, οι επιστροφές οι οποίες πρέπει να γίνονται, τα εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε συνολικά τις μεταναστευτικές ροές. Και αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία συνολικά της Ελλάδος,
διότι σπρώξαμε την Ευρώπη σε αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Και θέλω να γνωρίζετε ότι σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Αλλά αυτή η πολιτική θα είναι αντικείμενο συζήτησης στις εκλογές που έρχονται. Διότι δεν έχουν όλη την ίδια άποψη με εμάς. Έχει έρθει η ώρα επιτέλους να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά και να σταματήσουμε τα μισότοπα. Και εδώ από το Δημότυχο απευθύνω για ακόμα μια φορά το ερώτημα στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, εάν θα συνεχίσει το έργο του φράχτη του Εύρου ή όχι. Εάν θα συνεχίσει σε μια πολιτική προστασία των συνόρων ή θα επιστρέψουμε στη λογική του 2015, όπου ο καθένας έπαιρνε και έβγαινε, δεν έβγαινε συνήθως, έπαιρνε βασικά, όπως ήθελε και όποτε ήθελε, και καταλήξαμε να έχουν περάσει από την πατρίδα μας παραπάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιος μπαίνει, ούτε που πηγαίνει, ούτε ποιος είναι ο σκοπός του. Και δεν είχαμε το πρόβλημα που θα δούμε μόνο εδώ στον Εύρο, το είχαμε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το είχαμε και στην Ιδωμένη. Θυμηθείτε λίγο την κατάσταση η οποία επικρατούσε στην Μυτιλήνη όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019. Με παραπάνω από 20.000 μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, στην κατατρεχμένη και κολλασμένη Μόρια. Για πηγαίνετε σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να μιλήσετε με τους νησιώτες μας. Θα σας πούνε πόσο ικανοποιημένοι είναι από το γεγονός ότι μειώσαμε τις ροές παραπάνω από 80%. Οι δομές είναι σχεδόν άδειες και ο αριθμός ο συνολικός των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας σημαντικότατα μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2019. Εμείς λοιπόν αυτή την πολιτική υπηρετούμε. Δεν απολογούμαστε γι' αυτό, την υπηρετούμε με πειθό και με αυτοπεποίθηση. Ας έρθουν λοιπόν να μας πούνε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ποια είναι η δικιά τους πολιτική για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ώστε να γνωρίζετε και εσείς ειδικά εδώ πέρα στον Εύρο και να παίξει αυτή η επιλογή των πολιτικών δυνάμεων καθοριστικό ρόλο, πιστεύω, και στη δικιά σας ψήφο. Διότι εμείς, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε πατριώτες στα λόγια. Πιστεύουμε στον ευρωπαϊκό πατριωτισμό, πιστεύουμε στην ανάγκη της χώρας να μπορέσει να παίξει το ρόλο που της αρμόζει σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει και αυτή την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, αυτή την ισχυρή Ελλάδα, τη χτίζουμε βήμα-βήμα. Έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας, όχι. Αλλά δεν σας υποσχέθηκα το 2019 ότι θα κάνω θαύματα. Σας υποσχέθηκα όμως ότι 4 χρόνια μετά η Ελλάδα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι την παραλάβαμε. Και αυτή την κεντρική μας έμπνευση την κηρύξαμε. Θα μπορούσα και εδώ σήμερα το Δημότυχο να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω: ξέρετε, μας έτυχαν πάρα πολλά αυτά τα 4 χρόνια. Γίναμε δεκαθλητές στη διαχείριση των κρίσεων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην προσφυγική κρίση. Ένας δραστήριος και επεκτατικός και επιθετικός γείτονας, μια πανδημία, μια ενεργειακή κρίση, ένας πόλεμος στην ευρωπαϊκή μας ήπειρο, φυσικές καταστροφές. Διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις κρίσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα και κρατήσαμε το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας σε σταθερή πορεία. Θα μπορούσα λοιπόν να σας πω ότι δεν είχαμε χρόνο να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί ξέρετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κρίσεις. Δεν θα σας το πω τον πολύ απλό λόγο, ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι το 2019 σας είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, σας μίλησα ήδη γι' αυτό. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα μειώσω τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα και μείωσα τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Και σας είχα πει επίσης ότι πρέπει να βάλουμε την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να ξεφύγουμε από την θέση του ουραγού όπου μας είχε καταπράξει η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή τη δέσμευσή μας την κάναμε πράξη. Είμαστε πρωταθλητές στην ανάπτυξη σήμερα. Δεν αρκεί όμως, φίλες και φίλοι, να είμαστε πρωταθλητές στην ανάπτυξη στα στατιστικά. Αυτή την ανάπτυξη θέλω να την αισθάνεται και να την βιώνει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Και εκεί ακόμα στο Βόρειο Εύρο, όπως είπε και ο πρώτος, έχουμε την κάναμε. Ο Νότιος Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γνωρίζουν μια πρωτοφανή ανάπτυξη. Αυτό δεν έγινε τυχαία, δεν έτυχε, πέτυχε.
Πέτυχε γιατί εμείς επενδύσαμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, εμείς μετατρέψαμε την Αλεξανδρούπολη σε γεωπολιτικό προορισμό, σε ενεργειακό κόμβο. Πολύ σημαντικές επενδύσεις που αναβαθμίζουν συνολικά τη Θράκη. Εγώ θέλω όμως αυτή η ανάπτυξη να φτάσει παντού, σε κάθε γωνιά του έργου. Και γι' αυτό και έχουμε μιλήσει και έχουμε εκπονήσει και με τον κύριο Περιφερειάρχη ένα πολύ δημιουργικό σχέδιο σημαντικών έργων για την ανάπτυξη του Βορείου Εύρου, το οποίο και μπορούμε να υλοποιήσουμε γιατί ήδη έχουμε εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Δηλαδή κάποια αγωνιστήκαμε στην Ευρώπη για να αυξήσουμε το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Διότι διεκδικήσαμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για σημαντικά έργα οικοδομής, όπως η διπλή γραμμή του τρένου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, που όταν ολοκληρωθεί το 2028 πραγματικά θα αλλάξει όψιο έδρος. Να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναβαθμίσουμε τα νοσοκομεία μας. Και ξέρετε, όπου πηγαίνω, ακούω το ίδιο πράγμα. Ναι, το ΕΣΥ έμεινε όρθιο στη διάρκεια της πανδημίας και χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε νοσηλευτές, σε γιατρούς, σε όλο το προσωπικό. Όμως έχουμε θέματα ακόμα με τις υποδομές. Και εσείς έχετε θέματα με τις δικές σας υποδομές. Όμως να ξέρετε ότι η σημαντική πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επαναλαμβάνω αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε για την πατρίδα μας, θα κατευθυνθούν και στην υγεία και στη βελτίωση των υποδομών. Και η βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ένα προσωπικό στίχημα για εμένα για την επόμενη τετραετία. Όλες αυτές λοιπόν είναι πολιτικές φίλες και φίλοι, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν. Και θα ήταν πραγματικά κρίμα εάν αυτή η πορεία ανάταξης του τόπου έμεινε ημιτελής. Δεν θα μείνει όμως ημιτελής. Δεν θα μείνει ημιτελής, διότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Πιστεύω ότι οι πολίτες και αυτοί των μοναδών που δεν μας ψηφίζουν και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, κρίνουν και συγκρίνουν και βλέπουν πώς ήταν η Ελλάδα το 2019, τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, νομίζω ότι τα ξέρετε πολύ καλά, τα έχετε αισθανθεί στο πετσί σας και στο πρωτοκόλλι σας, τα ζήσατε αυτά και δεν θέλετε να τα ξαναζήσετε. Και τι έκανε η δικιά μας κυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συγκυρίες από το 2019 μέχρι το 2023, μέχρι σήμερα που διεκδικούμε και πάλι την επανεκλογή μας. Και γνωρίζουν επίσης οι πολίτες και κάτι ακόμα, ότι ουσιαστικά άλλη πρόταση διακυβέρνησης πλην της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν υπάρχει. Μας λένε κάποιοι, προσέξτε, στις 22 λέει Μαΐου προοδευτική διακυβέρνηση. Και ρωτώ εγώ πολύ απλά, ποιοι, με ποιους και με ποιο πρωθυπουργό. Και απάντηση δεν παίρνω. Απάντηση δεν παίρνω. Γιατί πολύ απλά απάντηση δεν υπάρχει. Μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης υπάρχει σήμερα για τη χώρα, η ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Θέλω όμως και πάλι να σας ζητήσω να στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Διότι ακούω και κάποια άλλα επιχειρήματα, επειδή λέει δήθεν είμαστε βέβαιοι, και αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί, θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη, γιατί δεν θα μπορέσει να συμμαστεί κυβέρνηση. Η κάλπη η πρώτη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και μεγάλη σημασία έχει δεύτερη. Είναι τεράστιο λάθος αυτό, φίλες και φίλοι. Και πρέπει να αποκρούσουμε τον εφησυχασμό κάποιων οι οποίοι πιστεύουν ότι η πρώτη κάλπη δεν είναι σημαντική. Η πρώτη κάλπη θα τα καθορίσει όλα. Πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιο θα είναι πρωτοκόμμα με μεγάλη διαφορά. Η πρώτη κάλπη τελικά θα καθορίσει ποιος πρέπει να είναι πρωθυπουργός και ποιος πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη τη δεύτερη τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά η πρώτη κάλπη είναι η κρίση. Και η 21η Μαΐου θα είναι η μέρα που ο ελληνικός λαός θα στείλει ένα μήνυμα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αλλά ακόμα πιο τολμηρά. Και το λέω το ακόμα πιο τολμηρά, γιατί ξέρουμε σήμερα, είμαστε πιο επειδή έχουμε μάθει από τα λάθη μας, έχω πάντα κάνει την αυτοκριτική μου, πιστεύω με μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη ευθύτητα. Ξέρετε, ποτέ δεν κρύφτηκα από τον ελληνικό λαό. Και σε κάθε δυσκολία, και σε κάθε σφάλμα, και σε κάθε τραγωδία, βγήκα μπροστά και ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν. Διότι έτσι αντιλαμβάνομαι την ευθύνη της ηγεσίας. Τα λοιπόν όλα θα κρυφθούν στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ψηφίζετε και για κόμμα, ψηφίζετε και για πρωθυπουργό, ψηφίζετε και για πρόταση διακυβέρνησης. Ναι,
ψηφίζετε, όπως σας είπα, και για ιδεολογία. Ψηφίζετε για διαφορετικές πολιτικές στο μεταναστευτικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Μην δεχτούμε εδώ, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλα πράγματα, θα το ξαναπώ, θα έκανε στο μεταναστευτικό αν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα θα κάνουμε εμείς. Άρα αυτές οι διαφορετικές γραμμές για όλους πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Γι' αυτό θα επιδιώξουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές με τη βοήθεια των κομματικών μας οργανώσεων, τη βοήθεια της καθενιάς και του καθένα από εσάς ξεχωριστά. Το λέω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου. Και το εννοώ αυτό που σας λέω. Ξέρω πολύ καλά ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο από εμάς. Οι εκλογές κερδίζονται από όλους εσάς. Εσείς θα βγείτε και θα δώσετε τον αγώνα για την παράσταση. Εσείς θα πείσετε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πιστεί ακόμα στα καφενεία, στους φόρους εργασίας. Μπορεί να είναι φίλοι σας, μπορεί να είναι συγγενείς σας, μπορεί να είναι συμμαθητές σας, συμφοιτητές σας. Μιλάμε και για νέα παιδιά, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά 17 σε αυτές τις εκλογές. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Να τους μιλήσετε πραγματικά για τις σημαντικές επιλογές. Να μιλήσετε και σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως και ξέρω ότι υπάρχουν και αρκετοί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που μπορεί να αληθορίζουν προς διάφορα κόμματα ή κομματίδια ή σχήματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και να τους θυμίσετε ποιοι είναι οι πατριώτες στα λόγια και ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες στην πράξη. Ποιοι στήριξαν την εθνική άμυνα, ποιοι επένδυσαν και απέκτησε η χώρα να πάει και πελαρά, ποιοι προστάτευσαν τα σύνορα, ποιοι στήριξαν τις ένοπλες δυνάμεις και το προσωπικό των ένοπλων δυνάμεων με μισθολογικές αναβαθμίσεις. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία μας, η πυροσβεστική μας, δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και τα καράβια και τα σύγχρονα συστήματα, δεν είναι μόνο ο φράχτης, φυσικές υποδομές, πρώτα και πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι την χάνουν της αναγνώρισης της πολιτείας όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα. 1/1/2024 η χώρα, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, θα έχουμε νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Θα έχουμε νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, με αναβαθμισμένες απολαύσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και με προϋποθέσεις αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δημόσιο, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτά τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πια ένα καθολικό αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, και πάλι εδώ από το Δημότυχο, να σας ζητήσω να το δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί. Να συστρατευτούμε, να μιλήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε, να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας, αλλά να μην μηδενίσουμε σε καμία περίπτωση το σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει αυτή την τετραετία. Όποια σφάλματα έχουν γίνει, δεν θα μηδενίσουν τη σημαντική πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η χώρα μας. Θα το κάνουμε με ευπρέπεια. Θα το κάνουμε με αυτοπεποίθηση. Θα το κάνουμε με σεβασμό στην άλλη άποψη. Δεν θα δίνουμε τίποτα αναπάντητο. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι μπορούν να μας γεμίσουν με fake news και αυτά να μένουν αναπάντητα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα και πάνω απ' όλα όμως, θα κρατήσουμε υψηλό το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κυλιστούμε στο βούρκο και σε μια αντιπαράθεση η οποία δεν μας ταιριάζει και δεν ταιριάζει και στο αξιακό ύφος της παράταξής μας. Και το να ακούσω το λόγο ότι μπορούμε να μιλήσουμε και για το παρελθόν μας και μπορούμε να μιλήσουμε και για το μέλλον μας. Οι αντίπαλοι μας δεν θέλουν να μιλήσουν για το παρελθόν τους, διότι θα ξαναθυμίσουν όλα αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα και δεν μπορούν να μιλήσουν για το μέλλον, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά καμία πρόταση για το πώς η Ελλάδα θα γίνει καλύτερη χώρα. Θα πάμε λοιπόν μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και με το καλό θα ξαναβρεθούμε εδώ νικητές με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη γραμμή ή σκηνή. Με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση σε μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση.